Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Μια καθαρή δέσμευση από τους εταίρους για τη μεσοπρόθεσμη ελάφρυνση του χρέους όσο το δυνατόν γρηγορότερα ζητάει η κυβέρνηση. Η χώρα μας κινδυνεύει να μην συμπεριληφθεί τελικά στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, αφού η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξακολουθεί να θεωρεί πως το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο. Με όπλο τον ενισχυμένο κόφτη για μετά το 2018, η κυβέρνηση ελπίζει πως η διαπραγμάτευση θα ξεμπλοκάρει στο επόμενο Eurogroup στις 26 Ιανουαρίου. Στην δήλωση πως η Ελλάδα χρειαστεί 21 χρόνια για να μειώσει την ανεργία στα προκρίσεις επίπεδα, φέρεται να προχώρησε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Τμήματος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Πολ Τόμψεν. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, ανέφερε πως οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο από κάθε άλλο Ευρωπαίο, διότι η νομοθεσία για τις απολύσεις δεν είναι ευέλικτη και έτσι το υφιστάμενο εργατικό προσωπικό πιέζεται να αποδίδει περισσότερο. Η ηλεκτρονική Αθηνών, η οποία πτώχευσε το περασμένο Απρίλιο, προχωρά στην εκποίηση 15.500 ηλεκτρονικών συσκευών με στόχο τη ρευστοποίηση της περιουσίας της. Καταναλωτές αλλά και εταιρείες μπορούν να βρουν τα προϊόντα σε πολύ μικρότερες τιμές από τις αρχικές στην Γλυφάδα στις 30 Ιανουαρίου. Νωρίτερα θα γίνει έκθεση των συσκευών προκειμένου να ενημερωθούν οι υποψήφοι αγοραστές για τα προϊόντα από πρώην εργαζομένους της εταιρείας. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δίκτυο τιμών να κυμαίνει σε 644,96 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,23%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.